Δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε την μελέτη για να γίνουν αυτές οι επισκευές. Δεσμευτήκαμε και ο Δήμαρχος ότι θα επενδύσει όλο. Δεν είναι τιμόλογο και επικίνδυνο. Ότι η επισκευή θέλει σε ορισμένα σημεία τι θέλει. Αυτό είναι γεγονός, ας πούμε. Θα κάνουν τη μελέτη το συντομότερο δυνατό να γίνουν επισκευές αυτές. Τι πρέπει να ενημερώσει τους συμμαθητές της, γιατί είναι όλα η πρόεδρο. Όλα τα παιδιά, ας πούμε, σε πρόεδρος ενημέρωσέ τα, δεν είναι επικίνδυνο και τιμόλογο από το σχολείο. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή για την ασφαλειά σας. Γιατί και εμείς έχουμε παιδιά και δεν θέλουμε. Εντάξει, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται και μπορώ να πω και οι ποδοσφαιριστές αλλά και οι πρόεδροι των δύο ομάδων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δυναμού αλλά και του Αθλητικού Ομίλου Κροκαιών έχουν τρομερά παράπονα από την κατασκευή του γηπέδου. Και όπως μπορούμε να δούμε και οπτικά, όχι μόνο τώρα που βλέπει, ότι χωρίς να είμαι μηχανικός και νομίζω είναι εδώ και από το τοπικό συμβούλιο, ότι τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες και οι διαιτητές και οι ποδοσφαιριστές έχουν τρομερά παράπονα από την κατασκευή του γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι διεκδικούν με έναν τρόπο την αποκατάσταση των ζημιών, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν, αν θες, εργολαβικές ή τεχνικές ατέλειες, να το πούμε κάπως κομψά. Σε τι συγκεκριμένα, τι συνήθατε τώρα οι ατέλειες αυτές, συγκεκριμένα δηλαδή, γιατί αυτό είναι γενικό και αόριστο. Ναι, είναι γενικό και αόριστο. Εγώ δεν είμαι μηχανικός, κύριε Μπερζαδιάν, αλλά όπως βλέπετε αυτό είναι ένα χωράφι, το οποίο χωράφι είναι για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, για ένα χρόνο γήπεδο. Δεν νομίζω να, και τα χρήματα τα οποία δόθησαν, δεν νομίζω να κοσμεί κανέναν και κανέναν Κροκαιάτη. Άρα λοιπόν το αίτημα και απέτηση της κοινωνίας και των ομάδων είναι με τον όποιο τρόπο, όποια λάθη έχουν γίνει, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και εγγύηση καλής λειτουργίας του γηπέδου, πιστεύουμε ότι δεν πληρεί οπτικώς βλέποντας τις συνθήκες αθλητικού χώρου. Πρόκειται πραγματικά για χωράφι. Αν ο κατασκευαστής αισθάνεται περήφανο, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δεν είναι θέμα κατασκευαστού γενικότερα το έργο αυτό. Πρέπει να γίνεται συντήρηση, πρέπει να γίνεται λίπανση σε ορισμένα τακτικά διαθήματα. Είναι θέμα γεωπών, βέβαια, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, πρέπει να γίνεται εκτός από τη συντήρηση και τη λίμπανση, πρέπει και ζελιανιοκτώνα να πέφτουν και να γίνεται μέσα στο γήπεδο. Αυτό συμφωνούμε, αλλά το θέμα των αποστραγγιστικών έργων, όπως βλέπετε, δεν είναι θέμα της γεωπόνου, είναι θέμα αποκατασκευής του, ότι συμπιώνει από την πρώτη μέρα λειτουργίας αυτού του γηπέδου. Είναι, νομίζω, κύριε Παναγάκο, ακριβώς... Αποστραγγιστικά. Η τελευταία που ήταν σε εξέλιξη, είχε κατασκευαστεί, δεν έγιναν. Έγινε μόνο το κυπόχωμα. Τα αποστραγγιστικά έργα από παλαιότερες εργολαβίες του Δήμου που είχε κάνει η παλιά κοινότητα ο Δήμος Κροκιών. Αυτή τη στιγμή λέμε, η παλιά κοινότητα δεν υπήρχε όταν κατασκευαστεί. Λοιπόν, άρα ο παλιός Δήμος Κροκιών είχε κάνει η τελευταία εργολαβία που υπήρχε. Και ένα χρόνο, δύο χρόνια που είχε κατασκευαστεί το γήπεδο ο Κροτάπητας, δεν προέβλεπε αποστραγγιστικά έργα μέσα. Δεν άρα προέβλεπε. Λοιπόν υπάρχει ατέλεια στην κατασκευή του έργου. Πάντως βλέπω ότι βρέχει σχεδόν όλη την ημέρα σήμερα, όλο το βράδυ, έτσι. Πιστεύω ότι η αποστράγγιση, αν αφαιρέσουμε εδώ πέρα σε ορισμένα σημεία, να σταματήσει η βροχή και να δούμε ότι ύστερα από δύο ώρες, τρεις, θα έχει τραβήξει το αυτό. Ούτε σε 10 ημέρες.
Όμως πάμε στο γήπεδο της Σκάλας και στο γήπεδο του Βλαχιώτη που είναι πιο παλιά γήπεδα, θα δούμε μια εικόνα τελείως διαφορετική. Άρα λοιπόν, να ξέρω και δεν είμαι μηχανικός και σέβομαι τη αλίμονο τη γνώμη σας, πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να υπάρχει παρέμβαση τεχνική, ούτως ώστε το γήπεδο να είναι αντάξει των παιδιών που παίζουν εδώ ποδόσφαιρο και αθλούνται. Αυτό είναι το αίτημα των, εάν χρειαστούμε και εμείς ως Δήμος, όπως και με το Γυμνάσιο Λύκειο, θα είμαστε παρόντες και ο κύριος Πλατανίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος των έργων και μπορεί να πει τις δεσμεύσεις στον τομέα αυτών. Να εξετάσουμε, να το εξετάσουμε με τους γεωπόνους του Δήμου, γιατί είναι πρόβλημα, έτσι, να δούμε τι παρέμβαση μπορούμε να κάνουμε στο αυτό. Πάντως από στραγγιστικά έργα, εκείνο το οποίο μπορώ να πω, με την τελευταία εργολαβία δεν είχαν γίνει. Αυτά είχαν γίνει παλαιότερες εργολαβίες. Έτσι, για αυτό το έργο εδώ. Δεν υπήρχε παλαιότερη εργολαβία. Πριν από ένα χρόνο το γήπεδο σκάφτηκε ολοσχερός. Εκεί δεν γίνανε αποστραγγιστικά. Ρίξαμε άμμο και από πάνω βάλαμε τον τάπεζα. Χαλίκι έπεσε άμμο και το τάπεζα. Δεν έχουν γίνει. Είχαμε τη διαβεβαίωση όμως ότι έχουν γίνει από παλαιότερα αποστραγγιστικά έργα. Μα πώς, αφού εγώ ήμουν εδώ και ο χορηγητής το βάδινε 60-70 μέτρους. Δεν υπάρχουν αποστραγγιστικά καθόλου. Αποστραγγιστικά έργα υπάρχουν, κανάλια τα οποία είναι σε ένα μέτρο βάθος. Έτσι, κανάλια πρέπει να υπήρχαν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχαν κατασκευαστεί. Τίποτε. Των ειδικών περί του γηπέδου. Και βεβαίως ο Δήμος, καταρχάς εγώ εδώ πέρα βρίσκομαι με τον Λίδη Μάρχου λόγω του ότι είμαι αντιδήμαρχος επί των έργων και βεβαίως θα πράξουμε τα ανάλογα για να αποφευθούν όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα. Πάντως νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Μπεζεριάνου μας καλύπτει να δούμε αυτό που είπατε και εσείς. Βεβαίως, θα σημειώσουμε το στραγγιστικό σύστημα του γηπέδου. Νομίζω, κύριε Μπεζεριάνο, πρέπει να το μεταφέρουμε και στις ομάδες και στους αθλουμένους, έτσι, για να υπάρχει... Πρέπει να πω για τις ομάδες ότι... Εκτός από την λύπανση τη συντήρηση του γηπέδου και ο Δήμος Σπάρτης που έχει το γήπεδο, δεν μπαίνουν, δηλαδή δεν τους επιτρέπουν προπονήσεις κτλ. Θέλει ορισμένη χρονική διάρκεια προπονήσεις και οι αγώνες να γίνονται. Δεν το αφήνουν ανεξέλεκτο. Βασικό στοιχείο οπωσδήποτε λοιπόν, είναι η φροντίδα. Για να υπάρχει δηλαδή το χόρτο για να διατηρείται σε μια καλή κατάσταση, πρέπει να έχει αναβδομάδα ή ένα μήνα ορισμένες ώρες λειτουργίας απάνω. Να μην επιβαρύνεται. Να μην επιβαρύνεται. Είναι βασικό αυτό, γιατί ό,τι και να φτιάξεις, πέρα από το αποστραγγιστικό και λύπαση να κάνεις, ό,τι και να κάνεις και να ρίξεις και τα απαραίτητα ζυγιονοκτώνα, θα υπάρχει πρόβλημα πάντα ως προς τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του χώρου. Μία παρακολούθηση των ωρών που δείτε σε λειτουργία το γήπεδο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και η βοήθειά σας σε κάθε τομέα είναι πάντα... Είναι απαραίτητη για μας. Θέλουμε να μας βοηθάτε και να συμβουλευόμαστε την άποψή σας ως ειδικός επιστήμονας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις είμαστε, αλλά και απογευματικά για να δεν βλέπουμε τα αιτήματα του Δήμου Ευρώτα. Πολύ λίγη ώρα επιθεωρήσατε για τις κτηριακές εγκαταστάσεις εδώ στο Γυμνάσιο και Λύκειο των Κρουκιών. Το κτίριο δεν είναι τιμόροπο, δεν είναι επικίνδυνο. Είναι ασφαλές για την διαμονή, για τη λειτουργία του όλου σχολείου και των παιδιών που μένουν μέσα και κάνουν τα μαθήματα. Απλώς χρειάζεται ορισμένες επισκευές σε ορισμένες τυχοποιίες. Θα κάνουμε σύντομα τη μελέτη για να επισκευαστούν αυτά τα πράγματα. Σε συνεργασία πάντα με το Δήμο. Οι μαθητές και οι καθηγητές, κατά την γνώμη σας, μετά την επίσκεψη που κάνατε με το κλιμάκιο και των μηχανικών του Δήμου Ευρώτα και η δική σας υπηρεσία, τι έχετε να πείτε και στους μαθητές και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αγωνιούν με ένα έγγραφο το οποίο βγήκε προς τα έξω και οπωσδήποτε προκάλεσε και ανησυχίες. Αυτό δηλαδή θέλουμε να δώσετε ως υπεύθυνος επιστήμονας προς τους, ένα μήνυμα στους γονείς και στους μαθητές. Άφοβο να συνεχίσουν τα παιδιά να μπαίνουν να κάνουν τα μαθήματά τους. Μαζί με το Δήμο θα κάνουμε μια μελέτη. Οι τυχοποιίες πλήρωσης που είναι σε ορισμένα σημεία που έχουν υποστεί ορισμένες φορές, να τις επισκευάσουν. Δεν είναι επικίνδυνο το κτίριο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Προϊστάμενο και βέβαια να τονίσω ότι ο Δήμος θα είναι παρόν σε όλες τις εξελίξεις.